1940 που αγωνίστηκαν για να είμαστε εμείς ελεύθεροι. Η ημέρα αυτή έγινε σταθμός στην ιστορία του τόπου και του πολιτισμού μας. Ας ανατρέξουμε μερικά χρόνια πίσω για να θυμηθούμε τη βαριά ατμόσφαιρα που σκίαζε την Ευρώπη και την απειλή του πολέμου που έφτασε στη χώρα μας. Εκ μέρους του Δήμου, ο Δήμαρχος. Περιφερειακής Διοίκησης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, ο Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου. Τα νιάτα της Χρυσούπολης παρελάβουν αυτή τη στιγμή μπροστά από τους επισήμους και καταχειροκροτούνται από τον κόσμο. Χρόνια πολλά είμαστε εδώ, όλος ο Δήμος Νέστο, οι πολίτες, να τιμήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά θυσιάστηκαν, αυτούς που βροντοφώναξαν το όχι, μέσα σε άσχημες συνθήκες και με πενιχρά μέσα κατάφεραν να πούν αυτό το ηρωικό όχι εδώ και 75 χρόνια που στέκει αναλύωτο. Αυτό που πρέπει να πω ότι δυστυχώς στις σημερινές μέρες εμείς έχουμε πάρει το δρόμο της υποταγής και των συμβιβασμών. Επίσης θα πρέπει να πω ότι είμαστε εδώ για να χειροκροτήσουμε την νεολαία μας, αυτά τα παιδιά που είναι το μέλλον του τόπου μας. Και αυτό που θέλω να πω ότι πρέπει να είμαστε δίπλα, να τα εμπνεύσουμε, να διατηρήσουμε ψηλά τις αξίες μας, γιατί ας μην ξεχνάμε αυτές τις δύσκολες μέρες που περνάει ο τόπος, οι οικονομικοί κατακτητές καιροφυλακτούν και ανά πάσα στιγμή θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι, αν χρειαστεί, να ξαναβροντοφωνάξουμε το όχι. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Χρόνια πολλά. Καταρχήν να εκφράσουμε τα θερμά συγχαρητήρια στην μαθητιώσα νεολαία, στους πολιτιστικούς συλλόγους, αλλά και σε όλο τον κόσμο που με την παρουσία του τίμησε τις εορταστικές εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου. Σήμερα είναι η μέρα μνήμης και τιμής για όλες και για όλους εκείνους που αγωνίστηκαν με αυταπάρνηση, με αυτοθυσία και με πίστη στα ιδανικά όπως της ελευθερίας και της δημοκρατίας και κατάφεραν να νικήσουν πανίσχυρες για την εποχή εκείνη στρατιωτικές δυνάμεις. Εύχομαι το μήνυμα αυτό να αποτελέσει φάρο και ορόσημο για όλους εμάς, τις νεότερες γενιές, γιατί με εθνική ενότητα και με εθνικό πατριωτισμό μπορούμε να βγάλουμε τη χώρα μας από τη δεινή οικονομική θέση την οποία βρίσκεται τα τελευταία χρόνια. Ενέργειες οι οποίες οδηγούν σε πολιτικό φανατισμό, σε μυσαλλοδοξίες και σε διχόνοια, νομίζω έχει κακές συνέπειες για τη χώρα μας. Με ενότητα, με σύνεση και με συνεργασία όλου του πολιτικού κόσμου, πραγματικά μπορούμε να δώσουμε μια ανάταση στη χώρα μας.